Εξελίξεις στο συνδυασμό κοινωνία-δημοτών, δρομολόγηση, παρέτηση Φανουράκη από επικεφαλής της παράταξης λίγες μόνο ημέρες πριν τις εκλογές, αλλά και του Γιώργου Μιλωνά, καθώς και οι δύο εντάσσονται στις τάξεις του συνδυασμού του Μανώλη Τσέπελη, και όχι στο συνδυασμό του Σάβα Μελισσόπουλου, ο οποίος απορρόφησε την παράταξη της μείζωνος αντιπολίτευσης. Όπως τόνισα στην ανακοίνωσή τους, οι δύο σύμβουλοι θεώρησαν ηθική υποχρέωση το διαχωρισμό της θέσης τους από την παράταξη και τους λοιπούς συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους και υποψηφίους που επέλεξαν απρόσκοπτα να ενταχθούν σε λοιπούς συνδυασμούς. Από την πλευρά της κοινωνία δημοτών, με ανακοίνωσή της δήλωσε πως σέβεται την απόφαση των δύο, επισημένοντας πως η συνέχιση της δράσης τους στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης από διαφορετικά μεταρρύθμια δεν ακυρώνει την προσπάθεια που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια για την επιβολή χρηστής διοίκησης στο Δημοξάνθης, ούτε νερεί τις κοινές ανησυχίες για την καταστροφική πορεία της σημερινής διοίκησης. «Τους ευχαριστούμε», σημειώνουν οι σύμβουλοι Αχμέτ Καρά, Μιχάλης Ρακάρης, Τζενάν Τσαρεξή και Ειρήνη Χαριτονίδου για την κοινή πορεία και τους κοινούς αγώνες που ζήσαμε. Η εξέλιξη αυτή, όπως ήταν φυσικό, δρομολόγησε εξελίξεις αναφορικά με την κάλυψη του κενού και στην Πέμπτη σύμβουλη προχώρησαν στην εκλογή της Δημοτικής Συμβούλου Ειρήνης Χαριτονίδου ως επικεφαλής της μείζωνας αντιπολίτευσης του Δήμου Ξάνθης. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η παράταξη μετά από την εκλογή της νέας επικεφαλής, χαιρετίζει το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Ξάνθης ηγείται δημοτικής παράταξης και μάλιστα της μείζωνος αντιπολίτευσης γυναίκα στην δημότης μας. Η κοινωνία δημοτών, η παράταξη που δημιούργησε ο Χρήστος Πούλιος, τονίζεται στην ίδια η ανακοίνωση, συνέχεια των πολιτών για την αλλαγή και που δεν έτυχε της ευθύνης να διοικήσει το Δήμο Ξάνθης για λόγους που μόνο εκλογικοί δεν ήταν, συνεχίζει την αναλάντευτη πορεία της απέναντι στην υποβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης μέχρι το τέλος της θητείας. «Οι επιλογές μας υπηρετούμε συνέπεια τις αρχές των χιλιάδων ψηφοφόρων που μας τίμησαν με την ψήφο τους στις εκλογές του 2014. Την αντίθεσή μας στις πελατειακές σχέσεις και στη διαπλοκή ανθρώπων που βάζουν το προσωπικό τους συμφέρον πάνω από το κοινό συμφέρον. Στην ανεπάρκεια και τη μιζέρια, στην έλλειψη οράματος και στην καταστροφική διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων. Στην ερήμωση της περιφέρειας του Δήμου, της Σταυρούπολης, του Ευμύρου, των Κυμερίων και την τροπιαστική εικόνα της Ξάνθης. Στην κακοδιαχείριση και στην ασύστολη δαπάνη των δημοτικών πόρων. Στην επιβολή της ισοπολιτείας, της ισονομίας, της χρηστής διοίκησης, της προσφοράς χωρίς αντίτιμο, της τελεχειακής ανανέωσης και της δημιουργικής αυτοδιοίκησης», καταλήγει η ανακοίνωση της παράταξης. Υπενθυμίζω ότι τα υπόλοιπα μέλη της παράταξης κοινωνία δημοτών συνεχίζουν και ως υποψήφοι της παράταξης Μελισσόπουλου.